Στην υγειά μας ρε παιδιά. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Και να που η τρία ακόμη καίγεται. Και να ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Νίκη, νίκη, νίκη. Συγκατοικήμαστε όλοι στη δρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος σαν πίση καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαν πίση καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Και να ο Ειδίποδας τυφλώνεται. Και να η Σαλόμη τα πέπλα της γδύνεται. Νίκη, νίκη, νίκη. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι τρέλα, κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Ελπίζουμε να είστε καλά, προσπαθήστε να είστε καλά, όλοι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ψηλά το κεφάλι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς τα δύσκολα απαντάμε με ακόμα δυσκολότερα. Τι άλλο να σας κάνουμε, παιδιά, δηλαδή πόσο πιο ψηλά να ανέβουμε. Τι σας έχουμε απόψε, είδατε, έτσι. Μητροπάνο, Κότση, Ραμπάση, μια καταπληκτική παρέα. Μιας και συμμετέχουν σε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα στο κέντρο Αθηνών και υπάρχουν άνθρωποι και εντός και εκτός Ελλάδος, που είναι πολύ μακριά, που δεν μπορείτε να έρθετε να το δείτε, δεν φταίτε σε τίποτα εσείς, το σου φέρνουμε εμείς στο σπίτι σας. Μια βραδιά γεμάτη υποσχέσεις. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και τις Ιωάννες. Χρόνια πολλά στο παλικάρι που εκεί. Να τον χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρομαι. Να σε χαιρόμαστε. Να πω κάτι. Ναι. Να με χαίρεστε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ σε χαίρομαι πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Να με ξαναχαρίσεις και σήμερα. Εσύ πώς το είχε. Δεν μπορώ να το χαρώ. Το χαίρεσαι του Αγίου Δημητρίου. Ποτέ δεν το χαίρομαι. Παιδιά, συγγνώμη που σας διέκοψα. Συνεχίστε παρακάτω γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Χάλια θα περάσουμε πάλι απόψε. Thank you.
από εκεί. Άιντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Χωρίς σκοπό, χαμένη από χέρι, χαμένη και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένη από χέρι, χαμένη και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Δεν ήσουνα εσύ, ότι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης, τα μου χαμόγελα. Δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι,
προσωπικές οκασίες. Το νιώθω πως σε χανώ. Γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα. Και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ως που οι τροχές μας συναντάνε βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Άτης ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22. Όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Κι υποθητούς ακολουθούνε υπογειά διαδρομή. Μα τριγυρνά πάνω στη μόση πιμέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρε, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Μα την αυτή σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά.
Ελλάδα στην παρέα μας, Ελλάδα στην παρέα μας. Μια γεύση πήραμε και καλά το τι έχει να ακολουθήσει δεν περιγράφεται. Είναι πολύ μεγάλη χαρά ρε παιδί μου και δεν είναι απλώς χαρά, είναι σοβαρά τα πράγματα λέει. Κάθε φορά που έχουμε αυτή την τύχη να έχουμε τον Μητροπάνο εδώ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήρθατε. Παρακαλώ. Για λέγε, κάνε μια κουβέντα, Γιάννη. Δεν μιλάει. Όχι, Γιάννη. Γιορτάζω. Ο Γιάννης μέσω Twitter. Είναι εκπρόσωπος. Κυβερνητικός. Ο Γιάννης μέσω Twitter μιλάει. Εγώ είμαι ηλεκτρονικός εισόδιο. Εγώ είμαι του Αμίλητου. Καλά, είσαι γνωστό. Να σου πω, πριν πόσα χρόνια κάνατε το Ζεμπέκικο. Το 5. Από τότε έχετε να συνεπάρξετε μαζί. Το 6 ξανακάναμε μαζί με Κορακάκη και με Ελίνα Καμά μια συνεργασία. Από τότε. Βρισκόμαστε μετά από 5 χρόνια. Και πώς είναι, καλώς το πρόβλημα το έχει προοδεύσει ο Μητροπάνος. Είναι, είναι ότι καλύτερο να συνεργάζεσαι μαζί του, γιατί περνάμε καλά, είναι γενναιόδωρος. Εγώ έτσι κι αλλιώς αγαπώ πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι και είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, οπότε είναι ότι καλύτερο. Για μένα και για όλους. Γιάννη, σε κάλυψε ή θα πεις τίποτα. Σε κάλυψε, καλύφθηκες. Κοίταξε. Άμα δεν βρει ο Κότσος να πει κάτι, είσαι καλά. Δεν γίνεται τώρα, παιδιά. Είσαι καλά. Εγώ δεν αντέχω να μιλάω. Εν τω μεταξύ αυτός, μου βγάλε μία, δηλαδή, μία κωμική φλέβα ξαφνικά. Δεν το είχα, τον ξέρω τόσα χρόνια. Ναι. Μία κωμική φλέβα, πέρυσι εκεί που ήταν μαζί, σκοτωθήκαμε στο γέλιο μας. Εντάξει, εμένα, μη με βλέπεις έτσι που με βλέπεις. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αυτόν εδώ, εμένα αυτός εδώ μου κάνει εντύπωση πέρσι. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε πέρσι μία παράσταση. Ναι, ελάτε να μιλήσουμε για την περσινή γουστάρα. Όχι, εγώ θέλω. Όχι, θέλω, θέλω. Βασικά, ρε παιδί μου, με τον Μπάση έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο αυτή η σχέση. Είναι, έχει περάσει το επαγγελματικό κομμάτι. Είμαστε... Μην επιτεθεί παρακάτω. Εντάξει, μέχρι εδώ. Μην απλώνεσαι. Πήγα να πω ότι έχει περάσει σε φιλικό. Εντάξει, μην ξανοιγόμαστε, λέω. Δεν θα πάω παραπέρα. Μέχρι εκεί θα πάμε. Δεν πάμε παραπέρα. Δεν θα. Του έκανα πρόταση. Δεν θέλω. Λοιπόν, αυτό που συνέβη φέτος είναι ότι ο Μητροπάνο. Εγώ δεν τον ήξερα. Τόσο, δεν είχαμε δουλέψει ποτέ με τον Μητροπάνο. Και παρότι ξέρω ότι δεν του αρέσει να τα λέμε αυτά, αλλά δεν έχω γνωρίσει πιο ταπεινό άνθρωπο. Είναι ίσως ο μοναδικός τραγουδιστής που έχω συνεργαστεί, ο οποίος δεν ξέρει πώς τον βλέπουμε. Δεν συνειδητοποιεί πώς είναι στα δικά μου τα μάτια και τον Μπάση. Αυτό λοιπόν έχει μεγαλώσει το μέγεθος του και την αγάπη που του είχα τόσο πολύ που... Δεν θα πρέπει να συνεχίσω γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε. Θυμάμαι το βράδυ που όταν είχε γυρίσει από το Παρίσι και ήταν στην πρεμιέρα του, που ήμασταν μαζί από κάτω. Και θυμάμαι πως έκανες σαν το πιο τρελό φαν. Ήταν το πιο τρελό φαν. Εκείνο το βράδυ έπαθα σοκ. Ναι, ναι. Έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα αυτό που έπαθε. Ναι. Είχα. Τέλος πάντων. Εντάξει, σου λέω και πάλι επειδή ξέρω ότι δεν γουστάρει καθόλου αυτά. Και οφείλω να το σεβαστώ αυτό το πράγμα. Η Αθηνά μου λέγε, θα γνωριστούμε τώρα παρακάτω, θα δείτε ποια είναι η Αθηνά. Και εγώ τώρα την γνώρισα. Συμπαθέστατη, συμπαθέστατη. Μου λέγε ότι το βράδυ είχε έρθει στο θέατρο ο Δημήτρης και μου λέει, εσύ ήταν ο Δημήτρης με τη Βένια και ήταν οι πιο σεμνοί άνθρωποι που έχω δει. Έτσι. Όπως καθόντουσαν στο φοαγέ πριν αρχίσει η παράσταση. Δεν το ξαναδεί, μου λέει αυτό. Θα μας το πει τώρα. Είναι περίεργη η περίπτωση. Ο άνθρωπος. Και εμένα αυτό που με. Για να τελειώνουμε, γιατί δεν τα γούσταρε αυτά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση. Φαντάζομαι να τα γούσταρε κιόλας. Ναι, ναι. Είναι που ασχέτως υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε, ρε παιδί μου, λαϊκό τραγούδι, κάτι πιτσιρικάδες, κάτι αυτό κτλ. Εδώ είναι. Προσκυνάνε. Ασχέτως. Σου λέει φέτος, δεν ακούω. Έζησα ναι. Το εξής φοβερό. Είμαι στο καμαρίνι τέλος πάντων και δέχομαι κόσμο. Και έρχεται ένα κοριτσάκι, 18 χρονών ξέρω εγώ, κλαίγοντας. Ξέρεις, εγώ πήγα, της λέω, σε παρακαλώ, μην κλαις, εδώ είμαι. Μην ανησυχείς. Μα δεν κλαίω για εσάς, μου λέει, για τον Μητροπάνο κλαίω. Λέω, γιατί. Γιατί θέλω να τον δω. Καλά, της λέω, θα τον δεις. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα, γιατί συνειδητοποιώ ότι χάνω πια τη γοητεία μου και μου την κλέβει ο... Είναι η διαφορά μαλλιών, κατάλαβες. Είναι η διαφορά μαλλιών. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να γνωριστούμε σιγά σιγά. Απόψε, επειδή είναι και οι μέρες τέτοιες, παιδιά, που είναι και μέρες. Γενικώς να το ρίχνουμε έξω όσο μπορούμε, είπαμε στα δύσκολα. Και τέτοιου είδους διασκεδάσεις, αυτό το αυθεντικό, η αυθεντική διασκέδαση που πια είναι ψυχαγωγία και όχι διασκέδαση. Χωρίς ζελέ, καλά και μπορεί να το βάλει. Αλλά λέμε. Χωρίς ζελέ, χωρίς καπνούς, χωρίς τέτοια. Τρέβεσαι κι εσύ. Την καλή έννοια.
με πολύ καλό τραγούδι και πραγματική διασκέδαση που έτσι λίγο την ψυχή σου ανεβάζει. Είναι μέρες λοιπόν που βγαίνει έξω ο κόσμος, που πρέπει να βγαίνετε όσο μπορείτε, παρέες. Κάντε τίποτα ρε εσείς εκεί στα μαγαζιά να πέσουμε και τιμές λιγάκι να πούμε. Γενικώς το λέω. Από αυτήν την εκπομπή το λέμε παντού. Όσο μπορείτε, χαμηλώνετε τιμές. Δηλαδή να μας δείξετε ότι καταλαβαίνετε τι συμβαίνει γύρω μας. Πάει αυτό. Και είναι και μέρες θεάτρου λοιπόν και έχουμε. Τρεις-τέσσερις εκπροσώπους από μια καταπληκτική παράσταση που παίζεται φέτος στην Αθήνα, σε ένα καινούριο χώρο, εξαιρετικό χώρο επίσης που λέγεται Ακαδημία. Παίζουν τα πικρά δάκρυα της Πέτρας Φον Καντ. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο του Φασμπίντερ, αλλά κυρίως είναι μια συγκλονιστική παράσταση, μια εκπληκτική παράσταση. Παιδιά, εδώ τα λέμε κάτι, το λέμε και το εννοούμε. Λοιπόν, καλησπέριζω τη Δομνίκη Μητροπούλου. Καλησπέρα, Δομνίκη. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Νέα σχετικό ηθοποιό από το τέχνης, το πιτσιρίκι που λέγεται Καρολίνα Κάρτερ είναι το πιτσιρίκι και είναι πάρα πολύ καλό. Γεια σας, Καρολίνα μου. Γεια σας. Έπεσε στα βαθιά, ρε μωρό μου. Ναι. Ας το μετροπάνω σου, κατάλαβα. Βένια, μάζεψε τον, μιλάει πολύ, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Ωραία, ωραία. Φέι Τζίμα. Γεια σας. Σε καλύψανε, σε κάλυψε. Ναι, με κάλυψε η προηγούμενη. Γεια σας, Φέι μου, καλώς ήρθες. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Δεν είναι εύκολο, δεν μας τυχαίνει συχνά να παίζουμε σε τόσο ωραίες δουλειές. Κάθε φορά που ξεκινάμε να κάνουμε μια παράσταση, τα καλύτερα ονειρευόμαστε και ευχόμαστε. Ναι, ναι. Αλλά δεν πετυχαίνει συχνά. Είναι και θέμα χημίας. Πρέπει να πετύχει το πράγμα. Ναι. Εδώ και πιστεύω ότι έχει πετύχει. Σας παραπέτυχε φέτος, ναι. Νομίζω. Ο Θόδωρος Μπουργατζής, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Για αυτό που έκανε. Η κυρία Τσιγκούρα από εδώ, που είναι η πέτρα του σκανδάλου. Καλησπέρα, κυρία Τσιλιά. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλώς ήρθατε. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ για τότε που γιόρτασα. Να χαίρομαι τον κότσιρα, έτσι. Αυτό θα σας πω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Για πες. Με χαίρεσες. Τι. Τι, αλήμον. Τι να σου πω. Τι κάνεις? Καλά. Μπράβο. Καλά, γιατί. Καλά. Παιδιά. Σαν τον κύριο Μητροπάνο. Όχι, ο Μητροπάνος μπροστά στην Αθηνά είναι πολυλογάς. Δεν υπάρχει. Η Αθηνά, δηλαδή, ειδικά άμα τη βγάλεις να έχει κάμερα απέναντί της, ο Μητροπάνος είναι πολυλογάς μπροστά της. Αλλά θα σε βάλω εγώ να μιλήσεις. Ναι. Είσαι καταπληκτική πραγματικά. Είσαι καταπληκτική σε αυτό το ρόλο. Πες λιγάκι, καταρχάς πόσο καιρό δουλεύατε? Πάρα πολύ. Από πότε? Πάνω από 4 μήνες. Πάνω από 4 μήνες. Δηλαδή φεύγαμε από το θέατρο 5 το πρωί. Mm. Αλλά ήταν οι πιο ωραίες πρόβες που έχω ζήσει. Μπρο. Γιατί αλλάζαμε, κάναμε, τα σκεφτόμαστε, βρήκαμε ένα δεύτερο τίτλο που έχει ο Φασμπίντερ, εκτός από τα πικρά δάκρυα που υπάρχει η περίπτωση μιας ασθένειας που είναι OLD και τέτοια. Βρήκαμε, ανακαλύψαμε πράγματα. Αυτό που κάνει η Δομνίκη, ε. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Το κομμάτι της Δομνίκης. Είναι εξαιρετική παράσταση και είσαι καταπληκτική. Μπράβο, δεν το περίμενα. Για πες, λέω αλήθεια για αυτό που λέγεις για τον Δημήτρη και τη Βένια. Καλά, εγώ τρελάθηκα όταν είδα τον Δημήτρη στο θέατρο. Δεν το πίστευα. Τους είδα σε μια γωνιά. Και λέω, καλά είναι δυνατόν, είναι ο Μητροπάνος αυτός. Μακριά από τα φώτα, από τους δημοσιογράφους, από τα πάντα. Είναι... Έπαθα την πλάκα της ζωής μου, αλήθεια. Αφού το έλεγα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Ναι. Όχι, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Ναι, άμα ήταν ίσως με τον Μητροπάνο, οι δημοσιογράφοι γινόταν κλέφτες όμως, έτσι. Εντάξει. Μακριά από τα φώτα, δηλαδή κάποιοι πρέπει να μιλάνε. Δεν το πίστευες. Εντάξει. Τα φασκύρια, Σπύρο. Γεια σου, Μπογιατζή μου. Γεια σου, Μπογιατζή μου. Τι να πω, εγώ ήθελα να πω για την παράσταση, αλλά τα έπεσε όλα, δεν έχω να πω τίποτα. Παρά μόνο ότι είναι μια εκπληκτική παράσταση και συνήθως μας ρωτάνε ποια παράσταση να δούμε. Ο Φαρμακοποιός, ο Μανάβης, ο Μπακάλι, διάφοροι μας ρωτάνε. Να λοιπόν, μια εκπληκτική παράσταση την οποία την έχω δει, είναι φανταστική. Ετούτη εδώ είναι. Συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική. Έχει δώσει ρέστα, ναι. Είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχει κάνει ποτέ. Όντως, έτσι είναι. Και εγώ το πιστεύω. Αλήθεια, και εγώ το πιστεύω αυτό. Έτσι, έτσι. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ, ε. Πάρα πολύ. Μιας και λέμε, παιδιά, για τα δύσκολα και στα δύσκολα έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι δηλαδή στα δύσκολα φαίνονται και εκεί ενεργοποιούνται άλλες δυνάμεις που έχουμε μέσα μας και λαγοκοιμούνται. Ειδικά εμείς από αυτή την ευμάρεια, την πέτσινη που είχαμε τόσα χρόνια, λαγοκοιμόντουσαν πολλά πράγματα μέσα μας. Ένα παράδειγμα λοιπόν του τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στα δύσκολα. Πριν από κάνα μήνα περίπου, είχα ένα πρόβλημα στο θέατρο με έναν ηθοποιό. Έκλεισε, ο Χρήστος Ζομπύρος έκλεισε η φωνή του τελείως και για μια εβδομάδα έπρεπε να μείνει κλειστό το θέατρο. Παίζει ένα βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο ο Μπύρος. Αυτό το πράγμα για να βγει στο θέατρο ήθελε 3 μήνες πρόβες. Να μάθει τα λόγια του άνθρωπος, να κάνει. Τον είδες, δεν είναι καταπληκτικό. Έλα όμως που δεν μπορεί.
Και φέρνω τον κύριο αυτόν για να μην κλείσει το θέατρο. Το θέατρο δεν είναι καλό να κλείνει. Δηλαδή, εμείς οι παλιοί τουλάχιστον δεν το έχουμε για καλό να κλείνει ένα θέατρο για οποιοδήποτε λόγο. Και το φέρνω άρον-άρον από την Τίνο και μέσα σε 2,5 μέρες πρόβες νυχθημερών έπαιξε 4 παραστάσεις και τις έπαιξε καταπληκτικά. Το λέω πρώτον για να δούμε πόσο όταν ο άνθρωπος παίζει με τα όρια του κάνει θαύματα και δεύτερον για να σου πω και δημοσία άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αγοράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αν δεν είχα τη βοήθειά σας, δεν θα έκανα τίποτα. Καλά, εντάξει. Ξέρετε τόσο καλά την παράσταση, τρέχει τόσο πολύ η παράσταση. Ένιωθα τα φτερά σας έτσι από πάνω μου, οπότε ένιωθα μια σιγουριά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λέγε, Κώστα Σαρβανίτη, καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλώς ήρθες, αγοράκι μου. Και εγώ πιστεύω ότι τα θέατρα πρέπει να κλείνουν. Μερικές φορές κλείνουν τηλεοράσεις όμως. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι τηλεοράσεις στο σπίτι δεν είναι κακό να κλείνουν για κάποιες ώρες της ημέρας. Αλλά η τηλεόραση, αυτή που. Τηλεόραση που αξίζει να βλέπουμε, ναι. Ξέρεις τι. Είμαι πολύ καλά που είμαι εδώ, το λένε πάντα αυτό. Αλλά εδώ ξέρεις να έχεις τους φίλους σου και την αδερφή σου μαζί στην ίδια εκπομπή έχει αξία. Πήγα στην παράσταση, εγώ την είδα, μπορώ να σου μιλήσω δηλαδή. Το παιδιόν. Ναι, τη Μυτιληναίου, το παιδιό. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου λαϊκό πρόγραμμα. Έτσι. Αυτό είναι το λαϊκό πρόγραμμα και αυτός είναι ο λαός. Και κλειδώνουν αυτά τα πράγματα μέσα από τις μουσικές, από τα τραγούδια και των τριών. Και έχει κάνει και η Μαργαρίτα πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έχετε υπόψη σας, ότι σαν αίσθηκτο το λέω, αλλά το βλέπω και να συμβαίνει, το μοιράζομαι και με άλλους και συμφωνούν, ότι λόγω ακριβώς της δυσκολίας, σιγά σιγά τα φρουφρού και τα αρώματα και τα πούπουλα θα φεύγουν στην άκρη, θα υποχωρούν προς όφελος της ουσίας. Γιατί δεν έχουμε πια την πολυτέλεια για φρουφρού και αρώματα. Και θα επανακάμψουμε σε ουσιαστικά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, τώρα αναφέρεις σε 3 ανθρώπους που δεν τα είχαν και ποτέ. Όχι. Δεν θα μας λείψει λέω για τον κόσμο, για τον κόσμο. Ναι. Ναι, αυτό και θα επανακάμψει σε πράγματα πιο ουσιαστικά. Και ο κόσμος που έρχεται εκεί δεν τα περίμενε αυτά. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά περίεργο. Δηλαδή, ακούγεται τώρα στο Μητροπάνο, στον Κότσρι, στο Δημήτρη τον Μπάση, κάτι τέτοιο φρουφρού. Εγώ θεωρώ ότι και το ρεπερτόριο όπως έχει χτιστεί είναι πάρα πολύ ωραίο, σαν πρόγραμμα πια να το δεις. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι η Μαργαρίτα έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και είναι. Και οι αναγωγές που κάνεις μερικές φορές, τι είναι το ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, είναι το ελληνικό τραγούδι πάνω στο πάρκο. Δεν ξέρω τι θα λέει, επειδή είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένος με αυτούς. Δεν υπάρχει θέμα έτσι. Ναι. Αν και το σύστημα δεν αξίζει. Πώς δεν αξίζει. Αυτό μας έχει μείνει. Ναι. Καλησπέρα, Χάρη Σόζο. Γεια σου, φίλε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά, τι γίνεται. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος απόψε που είμαι ομοτράπεζος με μια ιστορική φωνή και με άλλες 2 φωνές οι οποίες γράφουν και θα συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι γνήσιες λαϊκές φωνές και έχουν θέση και αξία στο χώρο και δίνουν αξία. Και σε σχέση με τη σεμνότητα του κ. Μητροπάνου που λέγαμε προηγουμένως, θέλω να πω ότι και οι άλλοι 2 έχουν και εκπέμπουν μια φυσική σεμνότητα και όχι τεχνητή και χαίρομαι ιδιαίτερα. Τώρα όσον αφορά εμένα, εγώ φέτο τόλμησα μετά από πολλά χρόνια να κάνω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν και έκανα, σκηνοθέτησα μια παιδική παράσταση, το Τζάκι τη Φασολιά. Ένα εγγλέζικο παραμύθι που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1807 στο θέατρο Γκλόρια. Είναι μια παράσταση αφιερωμένη με πολύ αγάπη στα παιδιά, γιατί λατρεύω τα παιδιά. Και εκείνο που χαίρομαι είναι ότι βλέπω ότι τα παιδιά συμμετέχουν, γιατί είναι ο 7ος ηθοποιός μας, συμμετέχουν, απαντούν και φεύγουν και αυτά ευχαριστημένα και οι γονείς. Και προτρέπω όλους όσους θέλουν να δουν καλό θέατρο, χωρίς να θέλουν να ευλογήσουν τα γένια μας, να έρθουν στο θέατρο Γκλόρια να δουν το Τζάκι τη Φασολιά. Είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Βεβαίως να πάρω, βεβαίως. Τα παιδάκια, καλό είναι να ξεκινάνε καλά τις εμπειρίες τους με το θέατρο. Η κόρη σου το είδε. Η κόρη μου το είδε από τις πρόβες και είναι φαν. Είναι πεθερός μου ταυτόχρονα. Έχω αραβωνιαστεί με την κόρη. Ναι, αλλά θέλω να πω τώρα μια που το ανέφερε και κάτι. Ο κ. Μητροπάνος και η σύζυγός του, η Βένια, είναι νονή της Βενέτας. Με ποια έννοια. Τη λένε Βενέτα Ιωάννα. Και όταν ψάχναμε να βρούμε ένα χαϊδευτικό, τη βγάλαμε Βένια. Χαϊδευτικά τη φωνάζουμε Βένια. Και επειδή θυμόμουν και λέω είναι νονή της. Είναι ερωτευμένη με το Σπύρο. Ναι, αλλήμον. Γεια σου, κοριτσάκι μου. Γεια σου, μωρό μου. Γιώργος Αρμένης, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα όλους. Με τον κύριο Μητροπάνο μια φορά μας είχε συστήσει ο Χαλκιάς, ο τραγουδιστής, ο Λάκης, στην ΕΡΤ, στον μπαρ της ΕΡΤ. Ήταν η πρώτη φορά. Αλλά θα πω μια μικρή γρήγορη ιστορία, γιατί όλη μου τη ζωή την πέρασα στη σκιά, που είναι και ο κύριος Μητροπάνος, ο Δημήτρης.
να μου επιτρέψει. Και η σκιά πάντα μαλακώνει τα πράγματα και τα βλέπεις πολύ πιο ωραία και όμορφα. Αλλά μες στην ανέχειά μου στο θέατρο τέχνης, γιατί περάσαμε μεγάλες ανέχειες, πρωτοπήρα ένα pick-up με την προτροπή της Ρινιός της Παπα-Νικόλας, η οποία ήταν μια σπουδαία συνεργάτης. Αγόρασε και ένα δίσκο, μόλις είχε βγει του Μούτσι, και άκουσα το κουταλάκι που ήταν εκεί. Τρελάθηκα. Δεν τον ξέχασα ποτέ. Συνέχεια ήμουνα δίπλα του και στις πιο δύσκολες στιγμές ρωτούσα το Διονύση τον Τζακνή, άλλους φίλους, όλοι μου λέγανε καλά, όλα καλά, και χαίρομαι που τώρα είμαι δίπλα του και τον βλέπω ζωντανό, ωραίο, με τη φωνή του, την υπέροχη, και τα δύο παιδιά που τα θαυμάζω. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο προτέρημα που έχουν και χάρισμα να έχεις φωνή. Εγώ δεν έχω δυστυχώς να έχω τραγουδήσει ποτέ στη ζωή μου. Και εγώ που έχω, με φάγανε τα κυκλώματα. Δεν πειράζει. Παιδιά, λέω να πούμε κάνα τραγουδάκι και μετά να συνεχίσουμε τις συστάσεις. Γεια, σηκώθητε. Έλα τα σοβαρά. Ερώσουμε να τη βρούμε τώρα λίγο. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα, όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με άσημη τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν
σαν πλανόδιο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες, δε σε πιάνω. Ελλάδα, πέμπω μου και μέρη λίμων ρώε, Ελλάδα, ελίτη μου και εγκαραλαμπώ, Ελλάδα, μάγισσα, παρθένα και τρότεζα μου. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει ώρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρουλέτα και ένα παραμύθι εφιαλτικό.
ρίχνεις στο κενό. Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ, οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχτη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την ώρα. Θυμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Άστι, γεια σας, παιδιά. Έλα, Σαββέρια, πίνε. Παναγιώτη, γεια μας. Γεια σου, καπετάνισσα. Γεια σας, γεια σας. Κορίτσια, τι είναι, το νάπιο το έχουμε, έλα. Όλο και καλύτερος γίνεσαι εμείς. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ποια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιτε, ποια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Έλα και κόψε με στα δυο. Με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο. Όταν νυχτώνει ο ουρανός πετούν τα χαμοπούλια και είναι απαστακτός καημός στα μάτια του η πουλιά. Ο πύρετος σου μέσα μου φωτιά που σπαρταράει, έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Είχα μάθει να μου δίνεις τα κλειδιά και να φεύγουμε μαζί για τη δουλειά. Μα τώρα μένω μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου. Είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μου ζητάς τη γνώμη.
τη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Μαργαρίτα Μητυλινέου, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Καλή χρονιά. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Για πες, τι κάναμε εδώ πέρα? Κάναμε ωραία πράγματα. Mm. Γιατί είχαμε τους τρεις κυρίους. Στον δρόμο βρήκαμε και τις τρεις κυρίες που είναι εκεί στην άκρη του τραπεζιού. Είχαμε τους 11 καταπληκτικούς κυρίους που παίζουν. Κάποια στιγμή να μας συστηθούμε με τα παιδιά. Ναι, ναι. Mm. Κάνουν θαύματα πάνω στη σκηνή. Είναι και ο Γιάννης, ο σούπερ μαέστρος Παπαζαχαριάκης, που επίσης βοήθησε πολύ. Και έγινε ένα οικογενειακό πρόγραμμα. Έγινε ένα πρόγραμμα λαϊκό, που λέει και ο Κώστας. Από τόσα, από εκατοντάδες πάρα πολύ καλά τραγούδια. Σελίδες, σκίζαμε, γράφαμε, ξανασκίζαμε. Πέφτεις σε αυτή τη θάλασσα και αν λες, εγώ διαλέγω αυτά και τα βάζω και σε αυτή τη σειρά. Πολύ δύσκολο. Έχει σημασία και το τι έχουν ανάγκη να πούν και οι άνθρωποι που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, και οι δύο Δημήτριδες και ο Γιάννης θέλανε να πούνε και κάποια τραγούδια λίγο πιο συγκεκριμένα, που ίσως να ταιριάζουν πιο πολύ και με τη δύσκολη εποχή που περνάμε. Θέλανε να είναι λίγο αλλιώς το πράγμα. Και νομίζω ότι και εκείνοι είναι ευχαριστημένοι και ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος που βλέπει το πρόγραμμα. Εντάξει, είστε στα καλύτερα ραδιόφωνα τώρα. Mm? Τα καλύτερα ραδιόφωνα. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα. Πάμε παρακάτω. Έμα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Ευθύμης Φιλίππου, καλησπέρα σας. Γεια σας. Να σας πω λίγα λόγια για όσους τυχόν δεν το γνωρίζετε. Είναι σεναριογράφος και διαφημιστής. Μάλιστα, ασχολείστε και με αυτό. Ναι. Ωστόσο, έχετε βερβευθεί, έχετε συμμετάσχει στο σενάριο των Άλπαιων και του Κοινόδοντα. Και του Κοινόδοντα. Μάλιστα. Και πήρε και βραβεία. Και πήρε και βραβεία. Πρωτού, θα κάνω και έτσι τώρα, θα κάνω το... Αυτός είναι που δεν μιλάει με τίποτα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Φίλος του Μητροπάνου. Δεν συνεργαμένοι μας τα πούμε. Είμαστε προχθές στο σπίτι μαζεμένοι. Παιδιά, δεν είπε καλησπέρα, καληνύχτα. Ο Κότσιρος όμως μίλαγε. Ο Γιάννης είναι χαρά. Εννοείται. Παράπονο δεν είχαμε, Γιάννη, με σένα. Κι εγώ δεν είχα, με εμένα δεν είχα. Κάθε φορά κάποιος πρέπει να πάει να μπάλα. Συγγνώμη, αν μιλάνε όλοι, αυτός δηλαδή, τι κάνει? Εγώ έβαλα την εισήγηση. Μαργαρίτα, την εισήγηση του θέματος. Έκανε. Κοίταξε να δεις. Ήμασταν τρεις ώρες εκεί, κύριε παιδί μου. Έκανε 48 λεπτά εισήγηση. Να μην κάνει μια εισήγηση. Μετά είπα ερωτήσεις, δεν προλάβανε, προχώρησα στη δευτερολογία. Και έκανε και τον επίλογο. Έκλεισα, δεν θα κλείσει η κουβέντα. Πώς. Όπου μπορούσε ο Κότσιρας. Ευθύμη αυτά, έτσι, αυτά. Και φυσικά. Θα μιλήσω. Εντάξει, για πες. Παιδιά, μιλάει ευθύμης. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο, δεν έχω να πω πολλά. Απλά να πω ότι εγώ τον Δημήτρη τον γνώρισα πριν 10 περίπου χρόνια και δεν βλεπόμαστε πολύ συχνά και κάπως μιλάω με τη Βένια στο τηλέφωνο και η Βένια μετά συνήθως με βρίζει και μετά συναντιόμαστε και μετά ξαναχανόμαστε για λίγο και συμβαίνει αυτή η ιστορία. Τους αγαπάω και τους δύο πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης είναι ο πιο κανονικός άνθρωπος, παύλα τραγουδιστής που ξέρω. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν ξέρω πολλούς τραγουδιστές προσωπικά, αλλά παρόλα αυτά. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Αυτό. Μάλιστα. Αγγλαία Κυρίτση, καλησπέρα. Πώς είστε? Πολύ καλά. Πολλά. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Όχι για τότε που γιορτάζετε. Για τώρα, τη εποχή. Τον ημερών. Και να χαίρομαι και τον Κότσιρα και τα γνωστά. Να με χαίρεστε, έτσι μην το ξεχνάμε. Χωρίς δεύτερη συζήτηση, ναι, είπα το ναι για να έρθω κι εγώ εδώ. Γιατί για τους τρεις ανθρώπους αυτούς που εκφράζουν την ποιότητα του καλλιτέχνη, την ποιότητα του ανθρώπου, την ποιότητα του τραγουδιού και που βέβαια δεν ξέρω αν είναι στις μέρες μας θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να τους ακούσουμε στο κέντρο που τραγουδάνε. Και το λέω γιατί δεν ξέρω τι μας ξημερώνει και εμάς με τη δουλειά μας. Ο κλάδος μας περνάει από άγρια κύματα και δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται. Θα να, δούμε. Ψηλά το κεφάλι, αισιοδοξία είμαστε... και θα δούμε. Ναι. Ναι. Μαρία Νικόλ, γεια σου ρε καπετάνισσα. Γεια σου καπετάνισσα. Να σου πω, φέτος έκανα 2.500 μίλια. Τόσα πολλά. 2.500 μίλια. Δεν κατέβηκα 3 μήνες στη βάρκα καθόλου. Ετοιμάζω γιο και κόρη το καλοκαίρι, καπετάνια από τώρα. Και φύγαμε. Λοιπόν, εγώ τι να πω. Για μένα είναι εντάξει, τεράστια χαρά, τεράστια τιμή. Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Έχω ένα σύζυγο που σίγουρα ζηλεύει σήμερα που είμαι εδώ. Θα το βλέπει. Αυτός κάθε φορά ζηλεύει. Να το φέρουμε μια φορά να τελειώνουμε. Ειδικά σήμερα με το Μητροπάνο και αν θα ζηλεύει.
Τίποτα. Είναι, είπατε κάτι πριν για τα φρουφρού και τα αρώματα. Προφανώς ο κόσμος κάνει πέρα τα φρουφρού και τα αρώματα, αλλά σίγουρα έχει την ανάγκη να ταξιδεύει. Και αυτές οι φωνές, αυτές οι προσπάθειες που αντέχουν, μας κάνουν ακόμα να ταξιδεύουμε. Και επίσης να σκεφτούμε αυτό που πει η Αγλαία πριν, να είναι μια καλή χρονιά, ειδικά για τους ανθρώπους. Μιλάω για το χώρο μου, που πολλοί από αυτούς έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Και μακάρι τα πράγματα να βελτιωθούν. Και γενικά το 12 να είναι μια καλή χρονιά. Όχι για να βλογήσω το σπίτι μας, αλλά η εκπομπή σου είναι σταθερή αξία. Σταθερή αξία. Για τη δημόσια τηλεόραση και σταθερή αξία για τα τηλεοπτικά πολιτιστικά δρόμενα. Σπύρο μου, είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτό. Και να είστε καλά κι εσείς που μας βοηθάτε και μας αγκαλιάζετε. Γιατί αλλιώς. Μόνο μας το λέμε και τι ειδήσει, γιατί τώρα εγώ σκεφτόμουν με τα κάλαντα. Να το αξιοποιήσω να λέμε τι ειδήσει κατοίκων. Δηλαδή, πάμε την πόρτα να μην πούμε τι ειδήσει. Δεν είναι κακό. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Θέλετε και καιρό. Έχω και το μέτερο λόγο. Θέλεις και βίντεο. Θες αθλητικά, ξέρω εγώ. Πάρ' και τον Κελεσίδη. Πάνε μαζί κατά. Και να το δουλέψουμε λίγο. Και εδώ μπορεί να κάνεις ενότητες ενημέρωση, οπότε εγώ ή η Αγλαία, ξέρω, η Μαρία, αν θέλει κιόλας. Κάνουμε συμπράξεις κιόλας με τον Να δω και τον Κελεσίδη δημοσιογράφο. Γεια σου, Αγγλάκη μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Γεια σου, μεγάλε πορτιέρο. Εντάξει, αλβωτινές μου έρωτες. Με τον Δημήτρη γνωρίστηκα στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουνα ακόμη στον Πασεραϊκό. Και με πήγε ένας φίλος του δημοσιογράφος, ο Λασκαρέλιας, μου λέει: να ακούσει μια φωνή, ρε φίλε μου. Και πάω και ακούω τον Μητροπάνο που μου λέει: ξημέρωμα Σαββάτο. Μικρός εγώ ακόμη, 18 χρονών. Εμίσω τόσο ήμουν. Εγνωριστήκαμε, αφού γνωριστήκαμε, παίζω στον Πασεραϊκό. Μου λέει: ταλεντάκι είσαι, ξέρω εγώ. Τι ομάδα είσαι, του λέω: Ολυμπιακός. Εγώ φιλοπαοξής ήμουν. Μην λέμε τώρα ότι ήμασταν από τα παιδικά μας χρόνια Ολυμπιακοί. Άρα του λέω, μπορεί να κατέβω προς τα κάτω. Θα τα πούμε καλά, λέει. Περάσαν τα χρόνια, γνωρίστηκα με τον Δημήτρη. Βάση Ολυμπιακού, έτσι. Ήταν άρρωστος Ολυμπιακός. Τώρα έχουμε πολλά να πούμε στη διάρκεια. Λοιπόν, και θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα που με έκανε στη τιμή και τη χαρά που ήρθα εδώ. Τον Δημήτρη να τον ευχαριστήσω, γιατί όταν επί εποχής μου μισουρανούσα και εγώ πάνω στο ποδόσφαιρο, μισουρανούσε τότε και τώρα, μου έλεγε τα ωραιότερα τραγούδια. Με αυτά τα τραγούδια φτιαχνόμουν και έπαιζα καλό ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται τώρα τραγουδιστής με ποδοσφαιριστή να είναι φίλοι κολλητοί και να ο ένας ξενυχτούσε και άλλος έπρεπε να κοιμάται νωρίς. Λοιπόν, και τώρα θέλω να τον ευχαριστήσω και να τον χαρίσω κάτι που λάτρεψε και λατρεύει. Τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά του Παναγιώτη Κελεσίδη. Και θα τη φέρω εκεί. Να τα δύσκολα. Αυτή είναι η κλίση, παιδιά. Εδώ, τη χάρα μου. Εδώ, του Ολυμπιακού και του Κελέ. Έρε, Κελέ, σου. Μου βάζανε πάντα εκεί, όταν βγαίναμε για ζέσταμα, τραγούδια του Μητροπάνου για να αφοσιώνουμε στο τραγούδι για να τρώω γκολ. Αλλά δεν ξέραν ότι φτιαχνόμουν πιο πολύ. Γεια σου, ρε Μητσάνε, να είσαι καλά. Εδώ, πολύ ωραία. Τεράστιος τροματοφύλακας. Γνωρίζω ότι δεν γνωρίζετε γι' αυτό. Τεράστιος. Εντάξει. Δεν έμπαινε τίποτα μέσα. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Δεν έμπαινε τίποτα. Κι εγώ ήμουν Σπύρο, αλλά δεν έφερα. Τα κυκλώματα και εσένα, σαν και εμένα. Ναι. Παίξαμε και ποδόσφαιρο μαζί. Ναι. Στον Καναδά. Μπροστά έπαιζε, στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Είχε έρθει να τραγουδήσει, ξενυχτήσαμε όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα δεν είχαν έρθει παίχτες. Και λέει, απέξω εγώ. Μπροστά αυτό, τέρμα εγώ. Του έφυγα μακρινές μπαλιές και έκανε δύο γκολ, νομίζω. Δεν θυμάμαι τι. Να αντί για τραγούδι, δεν θα γινόταν αυτό. Καλά, δηλαδή. Ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τώρα τα βάζει στην πίστα, τα γκολ. Να σου πω, Παναγιώτη, δεν μπορεί να κοιμώσουν αγοράκι μου, έτσι. Όχι. Αν κοιμώσουν, δεν έπαιζα καλό. Να σου πω και ένα περιστατικό έτσι. Όταν ήθελε ο Λάξο Πετρόπουλος θα τον γνωρί, ναι. Ήξερε, Παρασκευή βράδυ, ερχόταν, τον έπαιρνε από το μαγαζί. Το μαγαζί. Και του λέγει, άντε να πάει να κοιμηθείς τώρα. Παρασκευή. Να σου πω κάτι, Σπύρο μου. Αν έκανα καλή ζωή, δεν θα έπαιζε καλό. Εγώ ήμουν πάλι από τις αίρες, από πάνω, από εκεί, γερά παιδιά. Στο ξενύχτη αντέχαμε, γιατί δουλεύαμε και πάμε, παίζαμε, Μαρία ξέρεις, γιατί είναι πατριώτησά μου κιόλας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και για αυτό που με έκανε ξενύχτη. Αλλιώς δεν θα έπαιζα μπάλα. Εδώ έχει. Για να δεις. Κοίτα τι έχω μέσα. Εγώ δεν σε ξέχασα, Δημήτρη μου. Εγώ δεν σε ξέχασα. Και κάποιος θυμμένος ήταν αυτός που μου την έκανε. Ναι.
Λοιπόν, εγώ Σπύρο ήμουνα τη νύχτα και άλλο ήταν τη μέρα. Ξέρει ο Δημήτρη ποιο τερματοφύλακα, να μην το πούμε τώρα. Πέτρο! Πολύ ωραία αυτά που είπαμε για τι. Πέτρο Ξαντόπουλο, καλησπέρα καταρχά. Χρόνια πολλά, Πέτρο μου. Επίση, έχουμε διαφημίσει πακέτα στην κοινή τηλεφωνία. Θα πω ότι το πακέτο αξία, ποιότητα και ήθο είναι όλα αυτά στον Δημήτρη. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για την εποχή μας. Έχω ένα φίλο ο οποίος ποτέ δεν χόρευε, δεν τραγουδούσε, μόνο πίνε το ποτό του. Είμαστε στη γιορτή, ψήνουμε σε μια γιορτή και βάζω τα λαδάδικα. Έκπληκτος τον βλέπω, πετάει τραπέζι και σηκώνεται και χορεύει. Του λέω, μεγάλη, τι έγινε, πώς, τι αυτό το ξαφνικό, τρελαθήκαμε όλοι. Άκουσα ο Μητροπάνο και τα λαδάδικα. Έτσι, έτσι, είναι πειραχτήρι, σε πειράζει όμως τραγουδάει. Μάλιστα. Όλα καλά, Πέτρο μου. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Σαβέρι Μαριολά. Καλώς ήρθες, κορίτσι μου. Μοναδική φετινή χρονιά για μένα. Αισθάνομαι ευτυχής που δουλεύω με αυτούς τους τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες. Πολύ εμένα με ξέρει από μικρή. Από μικρός. Έπαιζε ο πατέρας της. Δήμητρα Σταθοπούλου, καλησπέρα. Πώς βρέθηκες εσύ σε αυτό το σχήμα, παιδί μου, εσύ? Πώς βρέθηκα, ναι. Είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένη που βρέθηκα. Πέρασα οντισιόν. Να τα. Ναι. Έτσι, κυρία Μητυλινέο, κάνουμε και οντισιόν. Κάναμε οντισιόν. Κάναμε οντισιόν. Βεβαίως. Και χαίρομαι πολύ που είναι έκανα οντισιόν. Λοιπόν, και με επέλεξαν αυτοί οι άνθρωποι να είμαι μαζί τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή αυτό που έκαναν για μένα. Πραγματικά. Έκανα πολύ μεγάλη. Καλή αρχή, έκανες καλή στα διαδρομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαραίνει πολύ το βιογραφικό σου. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, αλλά βαραίνει πολύ το βιογραφικό. Σας ευχαριστώ. Το αυτό και για τη Φιλοθέα ισχύει. Τη Φιλοθέα Μωρίκη. Καλησπέρα, Φιλοθέα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Οντισιόν επίσης. Τι τραγούδι είπες, θυμάσαι? Θυμάμαι. Για ποιο είπες? Είπα το άνθρωπον έργα στην πρώτη οντισιόν. Στη δεύτερη οντισιόν είπα το κράτα για το τέλος και το αυτή νυχταμένη. Και σου άρεσε και γύρισε. Σας άρεσε, Μάλιστα. Όχι, να σου πω κάτι. Εδώ ο πρόεδρος, πρόεδρος της Επιτροπής. Ήταν ο πρόεδρος ο οποίος είχε πάει και τις δύο φορές. Εγώ πήγα στη μία. Σαν πιο μεγάλος ο φίλος μου. Και μου λέει, έλα, μου λέει και θα πάθει την πλάκα σου. Α, θα πάθουμε την πλάκα μας με τις κοπέλες. Είχαμε πάει με το. Ήμασταν με τον Μπάση, δεν ήμουν μόνος μου. Απλά εγώ είμαι προεδρεύω. Ο Μπάσης είναι τώρα η τσόντα που πήγε. Δεν φαινόντουσαν οι δυο τους. Ήταν κρυμμένοι στα σκοτάδια πίσω. Για να μην κουμπλώνουν τα παιδιά. Και κατά, ναι, για να μην. Ήταν η Μαργαρίτα, ήταν και ο Γιάννης. Ήταν... Και είχαμε ένδοση συνεννόηση. Μιλούσαμε με κινητά, με μηνύματα, με τέτοια πάνω κάτω, κάτω πάνω. Αλλά αυτό τώρα πρέπει να το μάθετε. Με, με τις συγκεκριμένες δύο, με τα δύο αυτά κορίτσια, κάτι έγινε. Ξέρεις, είναι σαν να κάτι συνέβη. Και την επόμενη μέρα. Που ας πούμε, καλέσαμε λιγότερες κοπέλες να έρθουν. Το ίδιο αισθάνθηκε και ο Δημήτρης. Και ήταν ακριβώς αυτό. Κάτι έγινε. Ακούστε τώρα και τον Μπάση, και αν σας αρέσει, μπορεί να το σκεφτείτε λίγο. Πώς τον παίρνετε και το παλικάρι αυτό, γιατί. Ορίστε. Να σηκωθείς να τραγουδήσεις και άμα αρέσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Από εδώ έχουν ξεκινήσει καριέρες. Εγώ τα βοηθάω όταν είναι παιδιά, Δημήτρη, να το ξέρεις. Διάλοξη ματιά μου στο καθρέφτη. Αυτά που πίσω μ' αφήσα κοιτάω. Βγάζω γλώσσα και πατώ συμπλέκτη και μια για πάντα τα αποχαιρετάω και για χαρά. Άλλη φορά δεν έχει αυτός που τρέχει, τρέχει και πίσω δεν γυρνά και για χαρά. Σε ευκαιρίες ενός παίκτη, πόρτα κλειστή στα μούτρα επισκέπτη. Τα δίνω
να παριστάνω τον επέτη. Εγώ σαν το δραπέτη θα φερθώ και για χαρά. Άλλη φορά δεν έχει αυτός που τρέχει. Τρέχει και πίσω δεν γυρνά. Ματιά μου στο καθρέφτη, τα μάτια σου στο πλήθο συναντάω και δείχνω με το δάχτυλο το φταίχτη που τσίτωσε τα γκαζιά που μετράω. Και για χαρά άλλη φορά δεν έχει αυτός που τρέχει. Τρέχει και πίσω δεν γυρνά. Και για χαρά άλλη φορά δεν έχει αυτός που τρέχει. Τρέχει και πίσω δεν γυρνά. Γιάννη, περίμενε. Είναι από τη δουλειά σου με το Λαβρέντι αυτό, ε? Είναι από τον τελευταίο μου δίσκο που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Μια δουλειά εξ ολοκλήρου του Λαβρέντι, το Μαχαιρίτσα. Κάθε πρωί να μου φέρνεις το καφέ με ένα φιλί. Είχα μάθει να μου δίνεις τα κλειδιά και να φεύγουμε μαζί για τη δουλειά. Μα τώρα μένω μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου. Είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μου ζητάς τη γνώμη μου ή να χρηστείς η γνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Ακούω να μιλάς, να θυμώνεις, να γριεύεις, να γελάς. Είχα μάθει να ζηλεύεις σαν τρέλη, να σε εκεί στην κάθε δύσκολη στιγμή. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου. Είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μη μου ζητάς τη γνώμη μου ή να χρηστείς η γνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Μη μου ζητάς τη γνώμη μου ή να
άχρηστη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου, κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Όλη μου τη ζωή μου φταίει η ψυχή. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλή φίλη και λογαριασμοί. Και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν γερί. Για να δούμε εσύ όμως τι θα κάνεις τώρα. Εγώ δεν. Τα δύσκολα τώρα. Μην τρέπεσαι. Από κάτω καλά είναι, αλλά από πάνω. Βάλατε ρε παιδιά σου. Σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω, να σφίγγω τα λουριά με το σήμα στοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι.
τυχαίνει τη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν χορτική. Δεν μίλαγε, μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε, μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Χάσα μετά. Κι αν μεγαλώσα, κι αν με τη ζωή μου μάλωσα, αν ερχόσουνα μες στα δυο σου μάτια θάλασσα, θα γινόμουνα και πάλι παιδί, και πάλι παιδί. Γιάννη, μια και είστε. Είσαι εκεί, δεν μας συστήνεις τα παιδιά. Με βεβαίως. Όλα εγώ θα τα κάνω πάλι σήμερα, έτσι. Αφού είσαι εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος τύπου. Θα ξεκινήσω από εδώ. Δίνω στα Διορδάνου στο ακορντεόν. Είναι χαμηλό τόνο. Άκης Κατσουπάκης στα πλήκτρα. Ανδρέας Τράπαλης στο βιολί. Άρης Κούκος, Μπουζούκι και Τζουρά. Γεια σου, Άρη. Γιάννη Συνάνης, μόνο Μπουζούκι. Ε, καλά το Γιάννη. Ο Γιάννης ο Παπαζαχαριάκης έχει ενορχιστρώσει και παίζει και βέβαια όλες τις κιθάρες. Όχι όλες. Όχι όλες. Τις δικές σου κιθάρες, ενώ παίζει. Λοιπόν. Δεν σου ξαναπαίξω. Ο Χρήστος Περτσινίδης στην ηλεκτρική κιθάρα. Γεια σου, Χρήστο. Ο Γιώργος Παπαχριστούδης, πιάνο. Γεια σου, Γιώργο.
Είμαστε φαν του συγκεκριμένου προσώπου. Μίμης Ντούτσουλη στον πάσο! Έλα, Ντούτσουλη! Άρχοντα! Γιώργος Κατσίκας στα τύμπανα. Γεια σας, Γιώργο! Γιώργος Τζανέτος στα κρουστά. Γεια σας, Γιώργο! Να κάτσω τώρα. Ναι, αγόρι μου, ναι. Ήξω να σαφής, σαφέστατος, ναι. Και ποιος, η Ξαβέρια, κυρία Μαριολά. Μπαράτε, ρε, παιδιά, ναι. Εσύ, φιλοθέη, μας είπαν τόσο εδώ πέρα που μας έχουν εξήσει. Είμαστε σε κατάσταση, ναι, αναμονής. Ναι, γεια σας, εγώ να δούμε. Βάλατε, παιδιά, την κοπέλα. Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες. Μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι πήρε. Μονάχη μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι πήρε.
μέσα μου φέραν και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της γονάτισα. Γονάτισα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της ξεστράτησα. Και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα. Ψεύτικα φαρμάκι και αγωνία. Μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στην παλιό κοινωνία. Είσαι εξαιρετική, είσαι εξαιρετική. Και να πούμε ότι είναι και η πρώτη της φορά που τραγουδάει στην τηλεόραση και έχει όλη μέρα τρακ και μας το έλεγε. Πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Πολύ ιδιαίτερο μεταλλό, πολύ ωραία. Να σηκωθεί η κυρία Δήμητρα Σταθοπούλου, βεβαίως. Σκαλιά, πάλι φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. Έχουν τις μπύρες τους ακόμα αγκαλιά. Έξω απ' την πόρτα μου περνούν και τραγουδάνε. Εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω. Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα πω. Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω. Γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί δεν τους αντέχω. Ζευγαρωμένους κι εγώ να μην έχω. Τα χέρια σου να γυρώ. Ήθελα εγώ με τόση αγάπη γύρω. Για να τους πω
τους είπα τα χαπώς, ταξίδι έχεις πάει. Μπαίνω στη ζάλη τους, νιώθω να τη λιχτώ, αφήνω τον εγωισμό να με μεθάει. Εγώ το βήμα το δικό σου περιμένω, με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα πω, από την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω, γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί με τους αντέχω, σε βγαρωμένους κι εγώ να μην έχω τα χέρια σου να γύρω. Ήθελα εγώ με τόση αγάπη. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο, μπράβο. Καλητήρια, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Για να σηκωθούν τα τρία παλικάρια τώρα, ναι. Όπου τι έχουμε να ακούσουμε. Πάμε, πάμε, γιατί το ανεβήκαμε πολύ τώρα, παιδιά. Μητροπάνος Κότσης, Αρμπάσης. Α, εμείς, δηλαδή. Επίδες, για... Προχώρα. Προχωρήστε. Ορίστε. Το δηλαδή, βήμα της μόσης, να ακολουθήσουμε. Θέλουμε να βλέπουμε το βήμα σου. Δεν με αφήνετε να χαλαρώσω, Κάτω στο Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια κι ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δε ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με κι εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στο κόσμο μαζί. Το βλέπω πρόφαση να φύγεις, να μ' αφήσεις. Πρέπει καλά να το σκεφτείς πρωτού τ' αποφασίσεις. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν γερί. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν γερί. Μπράβο, μπράβο.
τραγουδήσω στο πιο ψηλό νερό μου. Μ' ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την παιδιά. Μ' ακούγεται το βουνό θα γίνω φίλος και με τα πέρα σύντροφια θα κλαίω μόνος, θα πονώ και θα μ' ακούει το πλάστο το πάσα τόρτι σαν και την καρδιά σου μόρτι σαν την κάλπικη καρδιά σου τη σκληρή. Μην βροντοχτύπας τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρι το μυστήρι. Πρωτοχτύπας τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρι το μυστή. Ρημαδιό ζωή και σπίτι απ' τα χούλια σου αλήτη που μετράς το αντρίλικι με βρισχές. Μη βροντοχτύπας τα ζάρια πως είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις κάλωσες. Μην πρωτοχτύπας τα ζάρια πως είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλωσιές. Άμε! Μικροσαραπονιαστικά κοροϊδό πιαστικά και πήρα μια μπεμπέκα μαγιώρα για γυναίκα και πήρα μια μπεμπέκα μαγιώρα για γυναίκα. Στο γάμο μάγκα να σου να κάει τη σκάλα πάλι σαν να ήμουν υπότιμος και περιμένω.
μέρα θα το γράψει η ιστορία, που έδιωξε από την Αθήνα τα θηρία, που έδιωξε βασίλεις και βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες. Που έδιωξε βασίλεις και βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες. Τις αμήνιστα παιδιά διώξανε το βασιλιά και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του, το περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι. Και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του, το περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι. Παρτιά και για τα γάνια που βγάζουν φλόγες και φτάνουν στα ουράνια. Εκεί ψηλά ψηλά στα σύνορά μας τρέχει ποτάμι το αίμα του οχτρού. Εκεί ψηλά ψηλά στα σύνορά μας τρέχει ποτάμι το αίμα του οχτρού. Τις αμήνιστα παιδιά διώξανε το βασιλιά. Το πω. Τη αμήνη στο καπέλο έφερε το Βενιζέλο. Τη αμήνη στο σκουφάκι έφερε το Βαγγελάκι. Τη αμήνη στο καπέλο έφερε το Βενιζέλο. Τη αμήνη στο σκουφάκι έφερε το Βαγγελάκι. Έβλεπα φωτιές στον δρόμο, έβλεπα παντού φωτιές, πως σκεγόταν τα κορμιά μας. Ζούσαν μόνο οι ψυχές και δεν είχαν ούτε πόνο, ούτε και λαβωμάτιες. Στον άλλο κόσμο. Αν μ' αγαπάς, μη νοιάζεσαι που πάω και που πας, μα κρύψε με στο βάθος της καρδιάς και κάπου θα βρεθούμε. Αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς, τα σύνορα μαζί μου να περνά και τα πρέπει να ξεχνάς και κάπου θα βρεθούμε. Τρελή κι αλλοπαρμένη με σένα μαγεμένη, θα κρίζω και πονώ, φωνάζω και γελώ, φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ, φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κυλίσε, κι αν ο μαμπελάκι κρυφά μας μίλησε, με μάτια αναμένα, με λόγια νήμερα, κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα.
όπως κι εγώ τα κορμιά μας ζούσαν μόνο οι ψυχές και δεν είχαν ούτε πόνο ούτε και λαβομάτιες μα με ένα στον άλλο κόσμο. Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα άστρο πάνω αχ να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη Θεέ μου αχ να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη Θεέ μου. Ο πύρετος σου μέσα μου φωτιά που σπαρταράει έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Σ' αγαπώ πρώτη που σε μαθαίνω πρώτη στα χέρια σου φορά γεννιέμαι και πεθαίνω πρώτη στα χέρια σου φορά γεννιέμαι και πεθαίνω. Και κόψε με στα δυο με μια μάτια μαχαίρι ματωμένο δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Φύσαει αέρας, αέρας λυσσασμένο για τα χέρια μου στις τσέπες του καημού χωρίς εσένα πια γυρίζω παγωμένος με τα σημάδια του αποχωρισμού έλα και κόψε με μαχαίρι ματωμένο δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Μαχαίρι ματωμένο
φορές να σ' αγαπώ. Περιμένω. Αν μ' αγαπάς, μη νοιάζεσαι που πάω και που πας. Μα κρύψε με στο βάθος της καρδιάς και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Σύνορα μαζί μου μα περνάς, τα όχι και τα πρέπει να ξεχνάς, και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Τι σε φέρνει και με παρασέρνει άλλη λογική. Πες μου ποια αλήθεια μες στα παραμύθια γίνεται σιωπή. Αν μ' αγαπάς, μη νοιάζεσαι που πάω και που πας. Μα κρύψε με στο βάθος της καρδιάς και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, τα σύνορα μαζί μου να περνάς, τα όχι και τα πρέπει να ξεχνάς, και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Μπράβο, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τι θέλετε, πού να πάμε, ποιος θέλει να πει, ποιος θέλει να το ρωτήσει. Υπάρχει κανείς να θέλει να τραγουδήσει. Δομνίκη, θέλει να πεις ένα τραγουδί. Μα... Καλά, θα κάνεις, θα σε έχουμε στο χορευτικό μετά. Πείτε μας ένα τραγουδί. Μα γιατί. Πες ένα τραγουδί. Ποιο. Τι είναι τώρα. Εγώ λέω να βγει... Βγει το Πολυκαρί. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Έτσι θα έλεγα. Γεια σας, αγόρι μου. Γιάννη, ωραίο είναι αυτό. Έχουμε πάρει, έλα. Άσπη, τώρα βολεύτηκε. Πείτε και κανένα παραπάνω, έτσι κανένα αυτό. Στα μάτια τους η πουλιά.
κρέας και αλάτια, κανείς τα χαμοπούλια δεν τα λογαριάζε και ζηλεύουνε την πουλιά. Περίμενε. Γιατί? Τόσα χρόνια κάτσε. Γιατί, όχι, θα τα πω. Εγώ μου αρέσει να τα λέω. Μιλάμε συνέχεια η φωνή σου, η φωνή σου, η φωνή σου, η φωνή σου. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω και για τον άνθρωπο μπάση και κυρίως για την ομορφιά μπάση. Είναι πολύ ωραίο αγόρι. Όχι, γιατί ζηλεύουν μερικοί να πούμε. Είσαι πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Εγώ στο λέω. Να σου πω, με κάνει κοκκινίζω. Να σου πω. Εγώ στο λέω. Ζηλεύω. Δημήτρη, ζηλεύω. Όχι, πες την αλήθεια. Το πρωί, όχι. Το πρωί. Το βράδυ. Να σου πω κάτι, τα είπες όταν έλειπε ο Μητροπάνος. Εγώ ζηλεύω. Έχει αλλάξει η πλεύση. Ζηλεύει ο... Όχι, γιατί είναι, τα λέμε ρε παιδιά. Του λέω ότι είναι πολύ, έχει ομορφύνει πολύ, είναι ομορφάντρας. Δίνεται λίγο έτσι πρόστιμο, λίγο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ψώνιο, πέφτει. Καθαρίζει. Έχω έρθει στον κόσμο να δίνω χαρά. Ναι, αυτό. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα ο Κότσιας μία. Μία. Εγώ το δέχομαι όμως, Μπάση. Δηλαδή, εγώ το δέχομαι παιδιά, και, και συνυπογράφω. Ας πούμε κανένα τραγούδι. Και να πω για την αλήθεια, παιδιά είναι παντρεμένος και σε παιδί. Πάμε. Αυτοί αρέσουν, ρε. Το φεγγάρι στο σώμα κυλίσε κι αν ο μαμπελάκι κρυφά μας μίλησε με μάτια αναμένα με λόγια νήμερα. Κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα. Πρέπει δεν περνάει στιγμή, δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι, με πάνε όλα τα βήματα. Ας είναι να περάσω 40 κύματα. Το φεγγάρι μες στο κρεβάτι μας, τα χάρια μας λιτρώνει και την αγάπη μας.
πόρτες και σε πόλεις με ψήθυρους καρδιάς. Μα και εγώ το σαφός μου δεν ήταν εννιά. Πρέπει τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Για σύνε να περάσω σαράντα κύματα. Δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα δεν με πάνε όλα τα βήματα. Να σύνε να περάσω σαράντα κύματα. Γεια σου, Νικολόπουλε! Ποια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιτε, μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιτε του παράδεισου η κοιλάδα, δεν χωράει την Ελλάδα. Να σου να, δε μου ποτείς, να σωθεί. Ανθρωπότης στο μεθύσι σου απάνω να μαχαιρώ με στο φάρμα. Αθανασία. Άιντε να αρρωστήσιο Άγιος Πέτρος, να τη βγάλουμε και πέτρος. Να σου να, δε μου ποτείς, να σωθεί ανθρωπότης στο μεθύσι σου απάνω. Εντάξει. Μην πει τίποτα άλλο. Είπε αυτά που ήθελα να. Όχι, περίμενε, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Τα είπε πριν. Αυτά που ήθελα να πει. Εγώ είπα, εσύ θα πει κάτι για μένα. Και ξέρει τι εννοώ. Τι να πω για τα γαλάζια σου μάτια. Τι εννοώ, ρε, τι εννοώ, όχι. Τι, ρε, τι εννοώ. Τώρα τα. Το έχουμε, ρε παιδιά, είναι. Έλα, α δώσουν δύο ακόρτα εκεί. Τώρα τα πουλιά. Παπαζαχριάκης τώρα. Και με βιολί. Oh.
πουλιά. Τώρα τα χέλη δω γόνια. Τώρα Είσαι εκνευριστικά όμορφος, το λέω. Ευχαριστώ. Thank you.
μέρες ακόμα πώς μ' αγαπάς και να σου δίνεται να σε τιμή αυτό το σώμα που δεν το πονάς. Πες μου πώς γίνεται τρελή καλοπαρμένη. Γι' αυτό έχει φτερά. Έρωτας τον επίραξε, γι' αυτό λογελά. Χύπτησα τον επίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Έρωτας τον επίραξε, γι' αυτό λογελά. Ξέχασε, τα σύνορα ξεπέρασε, μα εμένα λαχταρά και εδώ ξαναγυρνά. Χτύπησα τον επίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Έρωτας τον επίραξε, γι' αυτό λογελά. Τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Μοίρα τον εδίδαξε σε ελεύθερη αγκαλιά. Κύφτησα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Η μοίρα τον εδίδαξε σε ελεύθερη αγκαλιά. Τις πίκρες και τις πλάνεψε και περπατώ πετώ με μένα αγκαλιά. Χτύπησα τον εδίδαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Μοίρα τον εδίδαξε σε ελεύθερη αγκαλιά. Μέλη κι αδίκη καρδιά. Φέρετε μου ένα σερδικό τσιγαρό να φουμαρώ στο χαρό να δώσω ρουφιξιά. Φέρετε μου κρασί για να ξεχάσω πως μου βαλά τη φίλη μου καρδιά. Τέλει, τέλει, τέλει καλπί και ντουνιά. Σιγαρό να φουμαρώ στο χαρό.
τόσο ρουφιξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεδώσω. Πώς μου βαλάν τη φίλη μου καρδιά. Τέλει, 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 καλπί και ντουνιά. Με έκανε σκουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Με έκανε σκουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Μπράβο, Χωρίσκε, μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, αυτές οι κοπέλες, οι ταλαντούχες που είναι και τόσο νέες και τα λοιπά και ξεκινάνε τώρα, είναι στα πρώτα τους βήματα, έχουν τύχη, ας πούμε, πολύ τύχη έτσι, για να βρουν καλά τραγούδια, τραγούδια που θα τραγουδάμε και μετά από 10 χρόνια, από 20 κτλ. Κοιτάξτε, η εποχή δεν προσφέρεται για πολλά. Mm. Είναι πολύ λίγα. Και συνήθως ό,τι καλό βγαίνει αυτές τις εποχές περνάει από εδώ και άμα ξεφύγει, πάει φτάνει εκεί. Ό,τι παθαίναμε εμείς τα ξεκινήματα, αλλά απλά και μόνο στα ξεκινήματα. Τουλάχιστον εγώ ευτύχησα να έχω του κόσμου τις επιλογές. Υπήρχαν μούτσις, τι. Καλά, άστο. Υπήρχαν τότε ό,τι θέλαμε υπήρχαν. Ναι. Μετά άρχισε το πράγμα να πάει. Τώρα είναι σε πολύ κακό χάλι. Πιστεύω ότι παρακάτω δεν μπορεί να πάει. Η κατάσταση είναι τέτοια που θα γεννηθούν πράγματα, θα βγουν πράγματα. Θα ζητηθούν καινούργιες φωνές. Αυτό είναι σημαντικό για αυτές τις κοπέλες, γιατί θα ζητηθούν καινούργιες φωνές, καινούργιες θριές που είδαμε ότι υπάρχουν. Αυτό θα είναι. Πάντως και η εποχή που είναι τόσο ζόρικη και δύσκολη, εγώ νομίζω, όπως λέγαμε πριν για τα περιτά, θα φύγουν πολλές περικοκλάδες που λέμε εμείς στο θέατρο. Παίζει με περικοκλάδες αυτός. Και θα ίσως να αναγκαστούν να αναγκαστούν εντός εισαγωγικών να γραφτούν καλά τραγούδια, τραγούδια, σημαίες. Κοίταξε να δεις τώρα, η μουσική είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Έτσι. Είναι καθαρό. Όταν υπάρχει μια κοινωνία η οποία ζει μέσα σε ένα παραμύθι νεοπλουτίστικο που έχει χάσει, ας πούμε, την ουσία του και την αξία του, αντίστοιχα τραγούδια θα γραφτούν. Τώρα που υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία, υπάρχει πρόβλημα, θα γραφτούν πολύ. Εγώ πιστεύω στους, σε πιστεύω στα καινούργια πράγματα. Δεν μιλάω μόνο για καινούργιους τραγουδιστές που τυχάνει εμείς να έχουμε τρεις από τις καλύτερες τραγουδίστριες, αλλά πιστεύω σε δημιουργούς και σε ήδη υπάρχοντες δημιουργούς που δεν. Παρέες. Ναι, αυτό. Όπως παλιά. Θα φτιαχτούν καταστάσεις. Θα ξαναγραφτεί η ιστορία από τις παρέες. Γιατί όλη η ιστορία ήταν οι παρέες που υπήρχαν. Οι παρέες, οι σωστές, οι δημιουργικές, φέρνουν καλά πράγματα. Ήταν όταν κάναμε το αφιέρωμα, ένα από τα αφιερώματα για τον Λοΐζο, ήταν ο Νιόνιος εδώ, ο Σαββόπουλος, και λέγαμε τότε, ας πούμε, πώς περνάγανε τότε, που λέγαμε, είχαμε τρεις δραχμές, ρε παιδί μου, και παίρναμε ένα κομμάτι φέτα και τη μοιραζόμασταν με τη φέτα κτλ. Και είπε ο Σαββόπουλος, λέει, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί, αυτή η ανέχεια, η δυσκολία, μπορεί να αναγκαστούμε να γεννήσουμε Λοΐζους. Της εποχής, βέβαια. Έτσι, ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάντα στις δύσκολες καταστάσεις, γενικά οι τέχνες, στην οποιαδήποτε μορφή, είτε θέατρο είναι αυτό, είτε ζωγραφική, είτε τραγούδι, είτε σύνθεση, είτε οτιδήποτε, πάντα έχουμε καλές. Δηλαδή, δεν ευχόμαστε να γίνονται πόλεμοι ή να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις πάντα βγαίνουν πολύ καλά πράγματα. Εκεί παίρνει το λόγο η τέχνη, ας πούμε. Ναι. Και το θέατρο. Και το θέατρο, όλες. Όλες με τον κύριο Αρμένη. Και η πυρογραφία, όλες. Όλες. Λοιπόν, κοίτα, Μητροπάνο, θέλετε. Μητροπάνο, πάρ' τον, τον έχεις. Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο Μητροπάνο. Θέλει σακάκι αυτή, θέλει σακάκι. Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό
δε φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σέρτικη καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλδέρι μια ξενυχτάς υγρά λιθοστρώτα. Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα και μη με βαριά παλικαρίσια να πουνοεί. Μύριες χαμένες μοναξιές μες ένα σμιγάνε. Φεύγαν καράβια, μα πριν φύγω σου στηρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους, και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα δεινό πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Τόσα περνώ κι ό,τι θες, στη τιμή περιλαμβάνε το καφές. Τόσα περνώ πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πονοεί. Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα, μπορεί να έφτασε η ψυχή μου μέσα στο στόμα, όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Ακόμα ζω. Μπορεί να κάνει παγωνιά να νιώθω κρύο, να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το πλοίο, όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Ακόμα. Είμαι φωτιά, κεραυνός κι αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Ακού, έχω φωνή. Είδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Ακού, έχω φωνή. Ακού, ακού, έχω φωνή. Μπράβο! Φωνή, μόνο φωνή. Thank you.
πήγα στη Βακάλα, μιας αποκοιμήθηκα και βλέπα από την αρχή πως ξαναγεννήθηκα, πως ξαναγεννήθηκα. Έβλεπα φωτιές στο γρό, πως κι εγώ ήταν τα κορμιά μας, ζούσαν μόνο οι ψυχές και δεν είχαν ούτε πόνο ούτε και λαβομάτιες. Να μένα στον άλλο κόσμο, να μην ξύπναγα ποτέ. Καρδιά, του χωρίζουν το βάσαμο. Βάλε μου να πιω από το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βάλσαμο. Που πουλάν καρδιές να σου πάρω μια, πες μου που πουλάν ψυχές να σου πάρω δυο, πες μου που πουλάν χαρές να σου πάρω μια, που πουλάν αητόφτερα να σου πάρω. Δυο μάτες να είναι δυο σου. Θέλω να σε αετός, θέλω να σε αετός. Τι έγινε, έγινε. Πάμε. Ναι. Να θες. Πούμε ένα ακόμα. Πάμε. Τι. Έλα, πάμε. Ασκούθητα. Τώρα σου είπα να είσαι όμορφος και να έχεις χάσει. Παιδιά. Να σ' εκδικηθώ, σου σκίζω τις φωτογραφίες και εσύ όπως κι εγώ, κομμάτια στις γόνιες και στις πλατείες, τα γράμματα σου καίω. Μέσα στο πύρετο μου
και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου. Για να σε εκδικηθώ πέταω ενθυμία και δώρα, εσύ όπως κι εγώ τρίψαλα και σκουπίδια τώρα, ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ π' αγαπούσε. Εγώ από τις κουρτίνες στο χρόνο τις ατέλειωτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Να σε εκδικηθώ πέταω ενθυμία και δώρα, εσύ όπως κι εγώ κρύψαλα και σκουπίδια τώρα, τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ π' αγαπούσες και στο χρώμα που μισούσε. Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Λα 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 λα. Έχω ένα live. Λίγο. Αρχίζουν και ίδιο. Λα, 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 λα. Όχι, να το κάνουμε χωρίς να το κάνουμε με την ευθέλα. Έλα, ξεκίνα. Λα, 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 λα. Λα, 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 λα. Λα, 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 λα. Όπως λέμε τρίκα. Όχι, και το φινάλε είναι ωραίο. Λα. Μίτσο! Μίτσο! Όπα, όπα! Μίτσο! Τι! Έχουμε παραγγελιά. Κελεσίδης. Α! Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ. Χορεύει Κελεσίδης, πού το αφιερώνεις? Στην κόρη μου την Όλγα που μου έκανε τον γονάκι και γιορτάζει σήμερα. Γιάννη, που λένε, να είναι πολύ χρόνος γερός και δυνατός, και σε δύο φίλους μου Σπύρο. Ναι. Τον Γιάννη τον Πρέταρο και τον Γιάννη Μπαλούρδο. Να είναι καλά, να χαίρονται τις οικογένειες. Ξεκίνα, το Μάριο Πυροβόλα θέλω να ακούσεις. Ζω ότι δεν είναι στη μέση.
αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατορίσα, μήτρα με γεννήσε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλατανώνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτη, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτη. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σπουκάρι ο Βαρβάρης. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τη σαυγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ με ένα κρασί άγιο νωρίτικο και με ένα δέρτη σε κλετίζω με πολιτικό. Βρες το μαχαίρι που στα δυο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμό το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσαν, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσαν. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τη σαυγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξάρι. Να είσαι γερός. Γεια σας, Παναγιώτη. Δεν περάσαμε κι άσχημα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Ήταν πολύ ωραία παρέα, πολύ ωραία βραδιά. Για περισσότερο Μητροπάνο Κότσιρα και Μπάση στο κέντρο Αθηνών. Αυτό που λέμε ελληνικό πρόγραμμα, ελληνική διασκέδαση στο μεγαλείο της. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ψηλά το κεφάλι, είπαμε. Καλή χρονιά. Δεν πειράζει για τα δύσκολα. Στα δύσκολα έχουμε συνηθίσει, έχουμε περάσει και χειρότερα. Ψηλά το κεφάλι. Ηθικών ακμεότατων. Στην ομορφιά μας, κανονικά. Κοροϊδό που πιαστικά, μην πρωτοχτύπας στα ζαριά. Τους ψεφταράδες και τους μασχαράδες, τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διαζουμένα.